Ιδιαίτερα καθησυχαστική, η Υπουργός Εργασίας ξεκαθάρισε ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για την υλοποίηση του ελεύθερου εγγυημένου εισοδήματος, διαβεβαιώνοντας ότι ουδής θα χάσει δικαιώματα τα οποία είχε. Δεν υπάρχει διαφοροποίηση σε δικαιώματα σε αυτό το στάδιο. Επομένως, οι οποιασδήποτε αντιδράσεις πιθανόν να οφείλονται σε παρερμηνία κάποιων διατάξεων ή για το ότι δεν έχουν ενημερωθεί πλήρως για τα δικαιώματα τους. Η Υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα εκτυπωθούν όλες οι αιτήσεις και σε συνεργασία με τα ταχυδρομεία θα υπάρχουν σε 54 σημεία σε όλη την Κύπρο αιτήσεις, τις οποίες θα μπορούν να προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι. Θα προχωρήσουμε εντός των ημερών σε πρόσληψη 50 ανέργων με κλήρωση. Θα δημιουργήσουμε την ιστοσελίδα μας, όπου οποιοδήποτε ενδιαφέρεται, ο οποίος είναι τουλάχιστον απόφοιτος λυκείου, θα μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτησή του. Η πρόσληψη για κάποιο χρονικό διάστημα θα γίνει με κλήρωση και θα βοηθείτε όποιος έχει οποιασδήποτε απορίες για το πώς θα συμπληρωθεί η αίτηση να μπορέσει να τη συμπληρώσει. Το Υπουργείο Εργασίας αναμένεται να καταβάλει τα πρώτα εμβάσματα στις 90.000 δικαιούχων περί τα τέλη Σεπτεμβρίου, αναμένοντας περίπου 100.000 αιτήσεις. Το ελεύθερο εγγυημένο εισόδημα θα περιλαμβάνει ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα 480 ευρώ στους δικαιούχους. Επιπρόσθετα από το δικαιούχο θα λαμβάνει 50%, δηλαδή 240 ευρώ, και η σύζυγος ή ο σύζυγος. Για τέκνα κάτω των 14 χρόνων θα καταβάλλεται το 30%, δηλαδή 144 ευρώ. Για τέκνα άνω των 14 χρόνων θα καταβάλλεται το 50%, δηλαδή 240 ευρώ. Οι δικαιούχοι δεν πρέπει να έχουν καταθέσεις πέραν των 5.000 ευρώ, αυξανόμενες κατά 1.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος της οικογενειακής μονάδας ή χρηματοοικονομικά στοιχεία που επίσης δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 5.000 ευρώ.